ερωτάτε το σώμα. Ερωτάτε το σώμα. Γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο επί της αρχής. Όσοι λένε ναι, πρέπει να πούνε ευκρινώς ναι, και όσοι λέτε όχι, κύριε Μητσοτάκη, λέτε όχι. Γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο επί της αρχής. Ποιοι ψηφίζουν κατά. Ποιοι ψηφίζουν κατά. Ψηφίζετε κατά ή ψηφίζετε ναι. Δεν υπάρχει λόγος επί της διαδικασίας και δεν έχετε το λόγο. Έχουμε ψηφοφορία. Τι ψηφίζετε. Τι ψηφίζετε. Τι ψηφίζετε. Δεν θέλετε να ψηφίσετε. Δεν θέλετε να ψηφίσετε, κύριε Βρούτση. Δεν θέλετε να ψηφίσετε. Πώς θέλετε να καταγράψω την ψήφο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, όχι ή παρόν. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τι ψηφίζουν. Αρνείστε την ψήφο. Είμαστε σε διαδικασία ψηφοφορίας. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ναι. Οι βουλευτές των ΑΝΕΛ είπαν ναι. Οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης τι λένε. Θα ψηφίσετε. Είμαστε σε διαδικασία ψηφοφορίας. Θα ψηφίσετε. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τι ψηφίζουν. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσουν. Σας δίνω τη δυνατότητα, επειδή δεν θέλετε να κατα... Οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής τι ψηφίζουν. Ψηφίζουν ναι. Οι βουλευτές του ΚΚΕ τι ψηφίζουν. Οι βουλευτές του ΚΚΕ τι ψηφίζουν. Παρόν. Υπάρχει κάποια κοινοβουλευτική ομάδα που θέλει να καταγράψει ψήφο. Επομένως, το νομοσχέδιο ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων, για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις, έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία. Εισερχόμαστε τώρα στη συζήτηση επί των άρθρων του σχεδίου νόμου. Προτείνω να συζητηθούν τα άρθρα ως μία ενότητα. Σας υπενθυμίζω ότι επί των άρθρων συζήτηση και ψήφιση γίνεται διαδοχικά και με τη σειρά που έχουν στο κείμενο του νομοσχεδίου, κατά το άρθρο 101 παράγραφος 2 του κανονισμού της Βουλής. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 102 παράγραφος 1 και 2 του κανονισμού της Βουλής, η εγγραφή στον κατάλογο των ομιλητών της συζήτησης άρθρων